Ενδεσιμότατη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, έλεγαν οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι. Αυτό σημαίνει να διευκρινιστεί ποιο είναι το αντικείμενο του θέματός μου. Παρονίμιο σημαίνει το να ονοματίσεις κάποιον με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από το ονοματεπώνυμό του. Κάποιον που είχε ζήσει 8 χρόνια στο λεγόμενο παραπέτασμα και είχε τοποθετήσει σχετική με αυτό πινακίδα στο εργαστήριό του, άκουσαν να τον προσφωνούν 8 ετή. Παρατσούκλι σημαίνει προσφώνηση συνήθως με κοροϊδευτικό χαρακτήρα. Ο όρος παρονίμιο είναι το όλον, ο όρος παρατσούκλι είναι το μέρος. Παρονίμια είχαμε και στην αρχαιότητα. Στον Αθηναίο ρήτορα Δημοσθένη δινόταν το σκοπτικό επώνυμο Βάταλος, που έχει σχέση με το ρήμα Βαταρίζω, επειδή ετράβλιζε όταν ήταν νέος και δεν μπορούσε να προφέρει το ρο. Η ίδια λέξη Βάταλος έχει δύο σημασίες που δεν μπορώ να πω, θα αναφερθούν στα πρακτικά, με τις οποίες προσφωνούσε το Φίλιππο το Β' της Μακεδονίας. Ο ίδιος ο Δημοσθένης αποκαλούσε το ρήτορα Εσχήνη, ντροπή δηλαδή της πόλης. Τα περισσότερα παρονίμια προέρχονται από την Τσακωνιά και ειδικότερα από τον Τυρό της Αρκαδίας, όπου γεννήθηκα το 50, έζησα ως συνέχεια μέχρι το 77, μια κοινωνία που μέχρι το 70 περίπου ήταν κατά κύριο λόγο αγροτοκτηνοτροφική. Ζητώ συγγνώμη από τους ζώντες και από τους απογόνους των αποβιωσάντων όσων αναφέρομαι στα παρατσούκλια τους. Η αναφορά μου σε αυτά γίνεται μόνο για τις ανάγκες της εισήγησης και φυσικά ανώνυμα. Μόνο για τους φωνευτέντες 40-49 θα σημειώσω και τα ονοματεπώνυμά τους, αφού έχουν αναφερθεί σε προγενέστερη έρευνα του κ. Κουνιά. Κάποια παρονίμια τα συναντάμε σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Π.χ. Σκάρος, Καντήλας, Κρανιάς, Καλαμάτας. Ακόμη μέσα στο ίδιο οικισμό έχουμε δύο πρόσωπα με το ίδιο παρονίμιο. Π.χ. Τάκος, Γούτσος. Άλλα παρονίμια τα βρίσκουμε ως επώνυμα σε γειτονικά χωριά. Π.χ. Βάσος και Κούκλης είναι επώνυμα στη Βόρεια Κοινωρία. Στη Νότια τα έχουμε ως παρατσούκλια. Από βαφτιστικά ονόματα. Αριθμός παρονιμίων της Νότιας Κοινωρίας προήλθε από τα βαφτιστικά ονόματα με την προσθήκη κατάληξη υποκοριστικού π.χ. Άκης όταν ο άνθρωπος ήταν κοντός ή μεγενθητικού π.χ. Άρας όταν αντίθετα ήταν σωματώδης, αν και δεν ήταν πάντα απαραίτητο μεγάλο ανάστημα για τη χρήση της κατάληξης Άρας. Έχουμε περιπτώσει απόδοση σε κάποιους παρατσουκλιών με βαφτιστικά ονόματα τελείως άσχετων με τα πραγματικά τους. Ο Αντώνιος προσφωνείται Αντωνάκιας και σε άλλη περίπτωση Κοζόνης. Ο Αναστάσιος αποκαλείται ίσως χαδευτικά Σούλης, ενώ αυτός που ήταν ψηλός και γεμάτος Τασάς. Στο ξερόμερο Ταλακαρνανίας, όπου έζησα κάποτε, συναντάμε τον τύπο Τασάρας με κατάληξη μεγεθυντικού, αν και δεν ήταν ψηλός. Ο Γιώργος αποκαλείται Γεωργουλής. Στον Τυρό υπάρχει το επώνυμο Γεωργουλής που πιθανότατα προέρχεται από κάποιο παρατσούκλι, αφού τέτοιο επώνυμο, όσο γνωρίζουμε, δεν έχει καταγραφεί στην περιοχή μας. Από το Γεωργουλής προκύπτει ο συντομευμένος τύπος Γούλης. Από τον τύπο Γεωργούτσος προκύπτει ο τύπος Γούτσος, που τον συναντούμε σε δύο δημοτικά διαμερίσματα. Στο ένα, μάλιστα, είχαμε δύο πρόσωπα με το ίδιο παρονίμιο. Έχουμε επίσης, για τον Γιώργη, Γουλίνας, Γουλάφτης, Γουζίας. Το Γουλέτα το συναντάμε σε δύο δημοτικά διαμερίσματα, ενώ το Γιαγκούλα σε δύο πρόσωπα στο ίδιο διαμέρισμα. Το παρονίμιο Γεροσάς ίσως προέκυψε από το Γεωργοσάς. Το παρονίμιο Τζορτζόνας που ακουγόταν κάπου στα όρια νότιας και βόρειας Κοινωρίας πιθανότατα αφορούσε κάποιον Γιώργη. Το Δημήτρο τον συναντάμε ως Τζίμι, έτσι τον ξέραμε στον τόπο μου. Και λέγαμε ο τάδε γιος του Τζίμι. Έχουμε ακόμη τα παρονίμια Μιτσάκης, υποκοριστικό, Μιτσάρας, μεγεθυντικό, Μητρούλης, Μητρέλης, ο Μητρέλης ήταν κοντός, Ξέλος από το Μιτσέλος, Μίτσουλας, Μικές, Ματζούλιας, ίσως από το Μητρούλιας, Μητρέζος, Μητριζώνας. Η κατάληξη Έλλης φαίνεται είναι κατάληξη υποκοριστικού. Αν λάβουμε υπόψη μας την κατάληξη ουδετέρου γένους Έλλη, π.χ. Ουζέλη, Μορέλη που συναντάμε στο Βόρειο Αιγαίο. Ενώ εμείς λέμε Μωράκι και Ουζάκι, εκεί λένε Ουζέλη και Μορέλη. Ο Εμμανουήλ προσφωνείται Νόλιας, Μανολέας, Μανολάκης, Μανολάκιας. Ο Ηλίας αποκαλείται Λιαντρής, Λέος, Λιάκης, από το Ηλιάκης. Από το Λέον, Λέοντος, προήλθε το Λεούνας.
Συντζακώνει και ο Θεόδωρος λέγεται Θώης, από όπου προήλθεται το Θούας. Έχουμε ακόμη τα παρονίμια Θωήνας, Θεοδωρούκας, τον εγγόνο του οποίου τον λέγανε Ρούκα. Φάγανε τη μισή λέξη. Ο Θεοφάνης αποκαλείται Φανέτσας, ενώ ο Θεοδόσιος Δόσας. Ο Ιωάννης αποκαλείται χαϊδευτικά Γιαννούλης, επίσης τον βρίσκουμε ως Γιαννέλη, κοινοτάρχη στη Ρούσα 1940, Γιαννέλο και με απλοποίηση Νέλο. Ρεματιά στα όρια Ολμιδίου και Αγίου Βασιλείου λέγεται Γιάννακας, προφανώς από κάποιον Γιάννη. Υπάρχει και το παρονίμιο Γιαννακάρης. Ο Κωνσταντίνος προσφωνείται ως Δίνος, Δινέλιας, Δινάκιας. Δινάκιας χαϊδευτικά ήταν κοντός ο Δινάκιας. Δινέζος, Δινάρας. Ο Δινάρας ήταν ψηλός κατά πληροφορίες και εκτελέστηκε στη μία περίπτωση 44 από τους ασφαλίδες του νεκροταφείου Σπάρτης. Κωνσταντέλος και με συντόμευση Τέλος, σε άλλο δημοτικό διαμέρισμα. Ακόμη έχουμε Κωνσταφίλης, Κότσος, Κοτσάρας. Αν και έχουμε κατάληξη μηγενθητικού, ήταν κοντός ο έτσι επωνομαζόμενος. Τον λέγανε φαίνεται τιμητικά. Κοτσαρής. Ηλικιωμένη χείρα από το σύζυγό της Κώστα με κατάληξη αντρονιμικού ίνα λεγόταν Κωστίνα. Τη σύζυγο ενός Κώστα την αποκαλούσε στη Τσακώνικη Κωνσταντινία από το Κωνσταντινιά. Έχουμε και γυναικονιμικό, αν υπάρχει όρος. Από το όνομα της σύζυγου του, Μαργαρίτα, προσφούντωσαν το σύζυγό της Μαργαρίτη. Αν δεν υπάρχει όρος γυναικονιμικό, σημαίνει ότι η φαντασία του λαού ξεπερνάει κάποτε τη λογική του επιστήμονα? Ερώτημα. Ο Μιχαήλ αποκαλείται Χάλιος, από το Μιχαλιός. Ο Νικόλας προσφωνείται ως Νικολής, Μαστρονικολής, Νικολέας, Νικολαρέας, Κόλιας. Ο Παναγιώτης Πότης, Ποτάκης, στην Τσακώνικη Ποτάτσι. Ήταν κοντός ο Ποτάκης. Ποτέλας, Ποτέλης, Ποτέζος, Πόταχρης, Παναγής. Οι δύο τελευταία ήταν ψηλοί. Ποταρής, Πανούας, Τάκας, Τακούλης, Τάκος. Με το ίδιο παρονίμιο είχαμε δύο πρόσωπα στον ίδιο τόπο. Η κατάληξη Έζος έχει μια μεγενθητικού, αφού ο Κωστάκης χαρακτηρίζει έτσι την αντίστοιχη κατάληξη Έζα του θηλυκού γένους. Ο Σπύρος αποκαλείται Πίπης, Σπυρέας, η κατάληξη Έας δείχνει νομίζω έννοια μεγενθητικού, Σπυρέζος. Ο Χρήστος προσφωνείται ως Χριστάκιας, Χρίστακας και Χριστάρας, ενώ ο Χριστόφορος ως Φίκης. Έχουμε και δύο περιπτώσεις όπου δόθηκε ως παρονίμιο βαπτιστικό όνομα τελείως άσχετο με το πραγματικό τους. Ο Δημήτριος ονοματίστηκε Αλέκος, από ομώνυμο τίτλο σε κείμενο του αναγνωστικού του δημοτικού της εποχής μου. Ο Γεώργιος ονοματίστηκε Κυριάκος, άγνωστο για αυτό το λόγο. Υπάρχει και μία περίπτωση παρονιμίου από επώνυμο. Από το Δανεσής προήλθε τον Τάνας. Από το επίθετο Κούφιος της Νεοελληνικής προήλθε το Κούθιε, με επένθεση Κούιθε. Από το επίθετο Ρωμαλαίος, Στιβαρός, προήλθε το παρονίμιο ο Ρωμαλαίο. Ο Μπαρμπαγιώρης Τσουκάτος, έτσι λεγόταν αυτός, πέθανε σε ηλικία 105 χρονών, όντας μέχρι το θάνατό του ευθυτενής και ακμαίος. Από το Ξερός της Νεοελληνικής προήλθε το Τσερέ, που σημαίνει τον ψηλό λίγνο άνθρωπο, όπως ήταν και ο έχον το παρονίμιο. Στο ιδίωμα του Χαβουτσίου της Μικράς Ασίας, η λέξη σημαίνει τον σκληρό, δυνατό. Το παρονίμιο Λιόπρος προέρχεται από το αλβανικό Λιόπαριέ, που σημαίνει κατσίκι με χρώμα προς τον γκρι πράσινο. Το παρατσούκλι Λαγούδης προέρχεται από το λαγός Συνούδης, βόδι χρώματος γκρι. Ίσως να ήταν και κυνηγός ο έχων το παρονίμιο. Το επίθετο κακή στην τσακώνικη γλώσσα λέγεται κακά και το μεγενθητικό αυτού κακαόζα. Δεν ξέρω αν από το κακαόζα προήλθε το κακαούζος. Ο Θανάσης Κωστάκης παρατηρεί ότι η μετατροπή του όμικρον σε ου είναι γνωστή από την εποχή του Ηροδότου, π.χ. Μούνι οι Έλληνες, ονομαστική πληντικού. Ενώ ο Ισύχιος πολύ αργότερα σημειώνει ότι το στόμα έγινε τούμα, μετατροπή του ΟΣΕΟΥ. Ποδοσφαιριστές πολιτικοστρατηγικοί. Από ποδοσφαιριστές αλλονταπούς έχουμε Πελέ, ήταν μελαχρινός ο έχον το παρατσούκλι, Ματσόλα, Μαραντόνα, Μπαρζόφ. Από Έλληνες, αυτά που ξέρω εγώ τουλάχιστον, Κούις και Μποτίνος. Επιθετικός ποδοσφαιριστής του Πάου Λονιδίου στα 1964, επειδή ήταν μελαψός, επωνομαζόταν Λουμούμπα, που ήταν ο ηγέτης απαθρωτικού κινήματος του Ζαΐρ τα χρόνια εκείνα. Πολιτικοστρατηγική αλλοδαπή. Ρούσβελτ, Στάλιν, Κένεντι, Μπέρια, ο Μπέρια ήταν σοβιετικός υπουργός ασφαλείας επί Στάλιν, Βαλέσα, ιδρυτής της αλληλεγγύης στην Πολωνία και έπειτα πρόεδρος. Έλληνες, Βενιζέλος, Κατσότας, ο Φέλης Κατσότας ήταν βουλευτής των Ελευθέρων.
Κουμουντούρος, Τρικούπης, Πλαστήρας Πάγκαλος, τα πρόσωπα του 30. Στο Καρακοβούνι, εκτός από αυτά, υπάρχει και Κονδύλης Παρατσούκλη. Παπάγος, ο Σταρδάρχης. Τσολάκας. Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Τσολάκας πήρε μέρος στους πολέμους 40-41 και τον Εμφύλιο. Είχα γνωρίσει τον επανομαζόμενο Τσολάκα. Μου έλεγε ότι είχε υπηρετήσει επί 8 χρόνια στρατιώτης γύρω στα 1922. Θα αναφερά τον στο στρατηγό και έτσι φαίνεται του βγήκε το Παρατσούκλη. Το Παρατσούκλη Γραμματικάκης ίσως προήλθε από τους 5-6 γραμματικάκηδες από Άγιο Δημήτριο Ζάρακα, στελέχη του ΕΑΜ που πήραν μπαίνω στην αντίσταση, δεν ξέρω αν ήταν και στον Εμφύλιο. Ο Γιάννης Γραμματικάκης ή το παρανοίμιο Αστραπογιάννης ή Αστραπόγιανος. Ίσως υπήρχε κουμπαριά με κάποιον Άγιο Δημητρό τη Γραμματικάκη ή γινόταν αναφορά σε αυτόν είτε θετικά ή αρνητικά. Το Παρατσούκλη Γρυμπηλής οφείλεται φαίνεται στο φαρμακοποιό Γρυμπηλή από τη Σκάλα Λακωνίας, ο οποίος την άνοιξη του 44 ήταν υπεύθυνος του ΕΑΜ Κοινωνίας. Στα πρακτικά του Λαϊκού Δικαστηρίου Λονιδίου της έκκλησης 9 του 44 αναβρίσκουμε τον Π. Γρυμπηλή και τον Λέο Σόρα, που για να τους ενημερώνουν για τα συμβαίνοντα στο Λονίδιο σημαίνει ότι κάποια αρμοδιότητα είχαν. Το Παρατσούκλη Πρατίτσας προήλθε από τον Πρατίτσα Δημήτρη του Ιωάννη, που το 45 οργάνων και εξόπλην αντάρτικο τάγμα στα Νιάτα, Λακωνίας, με συναρχικό τον γιατρό Παπαγιανόπουλο. Στα πρώτα χρόνια της γερμανικής κατοχής και οι δύο συνεργάζονταν με τον Ελλάς. Το Παρατσούκλη Κρανιάς το συναντάμε σε δύο δημοτικά διαμερίσματα, στο ένα από αυτά σε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ο ένας από τους δύο του ίδιου διαμερίσματος είχε ενταχθεί στο τάγμα χωροφυλακής από τον ταγματάρχη Κρανιά, το οποίο το θέρωσε 47-14 την εδρεύουσα στο Λονίδιο και μετά στον Κοσμά διλοχεία υπό το λοχαγόγαμα περιβολιώτη. Από λέξεις και εκφράσεις. Κατά πληροφορίες, το Παρατσούκλη Θεός προήλθε από την φράση «Έχει ο Θεός». «Ενέχω Θεό» στην Τσακώνικη. Το ίδιο Παρατσούκλη άλλων μεταγενέστερο δεν γνωρίζω πώς προέκυψε. Το Παρατσούκλη Αντίθεος προήλθε από τη σχετική βλασφημία. Ενώ το αίωνι από την επίκληση της τοπικής Παναγίας μας. Σου σε αίωνι, σώ σε έλωνα. Δεδομένου ότι είχε καεί και αυτός και πιθανότατα θα είχε κινδυνέψει και έτσι. Το Παρατσούκλη Φάνος προέκυψε όταν κάποιος τόνισε στην παραλίγουσα τη λέξη Φανός στο αναγνωστικό του δημοτικού της εποχής μου. Το Παρατσούκλη ενός γέροντα Πέκης προήλθε από την έκφραση «Πι απόστροφος έκει», που σημαίνει «Πού ήταν», έκφραση που θα συνήθιζε να χρησιμοποιούσε. Από φυτά και ζώα. Από φυτά φασόλας, φάβας από τα αντίστοιχα όσπρια. Θρούμπης από το θάνο συγγενικό προς το θυμάρι. Κλίμας, πιστεύω ότι το «Ι» θα είναι με «Ήτα» από το φυτό και όχι από το κλίμα της μετεωρολογίας. Από ζώα, χάνος, σαργός, λούτσος, ρέγκος, κάρος κλπ. Το Παρατσούκλη Κάρος συναντιέται σε δύο δημοτικά διαμερίσματα. Ο ένας τον οποίο γνώριζα φαντάζομαι ότι ονοματίστηκε έτσι από το μόνιμο ψάρι, δεδομένου ότι και ο πατέρας του είχε πνιγεί ψαρεύοντας. Ποντικό, από το Ποντικός. Ο έχουν το Παρατσούκλη αυτό αγροφύλακας εσείς ονοματίστηκε έτσι, επειδή εκτός από το συγκινητό μουστάκι που είχε, παρακολουθούσε κρυπτόμενος, όπως με πληροφόρησαν, μήπως γίνει κάποια αγροζημιά. Κατά πληροφορίες, ήταν πολύ αυστηρός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, ακόμα και απέναντι στον αδελφό του. Τουρλής. Κατά το Θανάση Κωστάκη, ίσως προήλθε από το πουλί Τουρλή, αλλιώς Ρουλή, Κορυδαλός. Από τις ονομασίες σκύλων Τραχύλης και Νταβέλης προήλθαν τα παρατσούκλια Τραχύλο γυναικείο και Νταβέλης ανδρικό. Ο έχων του παρανοίμιου Νταβέλης, τον ήξερα, ήταν ευέξαπτος και φωνακλάς. Κουνάρας. Από το κούε ίσον σκύλος συν κατάληξη μεγεθυντικού άρας. Από τόπο καταγωγής. Το Γκιότσαλης βγήκε από τον Γκιότσαλη της Λακωνίας, χωριό κοντά στην Κρεμαστή. Αυτή η εξήγηση ίσχυε στον τόπο μου για τον φέροντα το Παρατσούκλη. Από ονομασίες πραγμάτων έχουμε πολλά παραδείγματα. Πόντιλε σημαίνει το σπόνδυλο και το σποντίλι της ρόκας. Ψαθίας. Βελώνα. Ίσως κάποιος πρόγονός του να ήταν πολύ αδύνατος. Ας σημειωθεί ότι για τον πολύ αδύνατο έχουμε την έκφραση είναι σουβλί. Βελώνα και σουβλί νομίζω είναι παράλληλα. Φέσος από το τουρκικό φες, το φέσι. Το παρατσούκλι από τον παππού δόθηκε και στον ομώνυμο εγγονό. Το παρατσούκλι τζάρας, δεν ξέρω αν γράφεται με τάφη ζήτα ή έχει κενή μπροστά, ίσως προήλθε από το αζάρα, που σημαίνει το τυρόγαλο, τον ανδρικό γόνο και κάποιες άλλες σημασίες.
το Κόμπουλε από το Κόμπος, π.χ. του Σταχιού. Στο μυθικό Κόμπουλι λέγονται αλλιώς χοντράδες, για όσους έχουν ζήσει αγροτικά. Το Τραγαδούρας πιθανότατα προήλθε από την Τραγαδούρα, που σημαίνει το περιδέρο. Κάποιον που του είχαν κάνει τριβή με πετρέλαιο, τον αποκαλούσαν πετρελαίου. Το Σποίας προήλθε από το Ισποία, αυτό από το Σποδίλα και αυτό από την αρχαία Σποδός λέξη, που σημαίνει στάχτη. Έχοντας ζήσει μετανάστης, έλεγε φαίνεται να γίνουν στάχτη τα χρήματα, μην υπολογίζοντάς του, και έτσι του βγήκε το παρατσούκλι. Τσεπέλας, από το Α Τσεπέα, σημαίνει αρμαθιά σίκων. Γνώριζα καλά τον ένα από τους δύο που είχαν αυτό το παρατσούκλι, που ήταν μπακάλιες. Φαίνεται τον αποκάλεσαν έτσι από το σχετικό εμπόρευμά του. Το Ιδράκης, το παρονίμιο, πρέπει να βγει και από το πλοίο, το οποίο άλλοτε το βρήκα ως Ιδράκη και άλλοτε ως Ίδρα, και το Σκάνας από το ατμόπλοιο το Σκάνι, που και τα δύο έκαναν δρομολόγια Λεωνίδιο Πειραιά. Αυτόν που εκγενετής είχε κύφωση τον έλεγαν Καμπούρι, έτσι τον ξέραμε στον τόπο μου. Κάποιον εύσωμο τον ανέφεραν στον οικισμό ως ο Τάδε ο Χοντρός. Ο παχουλός μαθητής του Δημοτικού Πράγμα Σπανιότατο στα 1962 περίπου λεγόταν Χοντρέλος. Ο Θόδωρος, με κάποια νοητική υστέρηση που ζούσε ερημίτης, επωνομαζόταν Παλαβοθόδωρος και επίσης για τα γάνας, ίσως να διατηρούσε το σχετικό όπλο. Ο Μελαχρινός επωνομαζόταν Μουτζούρης, ενώ ο Θανάσης που ήταν Μελαχρινός, Μουργοθανάσης. Η δημοσία εδώ δεν με επιτρέπει να πω παρονίμια που βγαίνουν από τις ομοσίες γεννητικών οργάνων, ούτε και από μια λειτουργία του οργανισμού. Θα αναφερθούν στα πρακτικά με αποσιοποιητικά. Συναντάμε από ονομασίες επαγγελμάτων. Συναντάμε παρονίμια με τις ονομασίες κάποιων επαγγελμάτων. Π.χ. φύλακα. Το έλεγαμε φύλακα στον τόπο μου, εννοούσαν τον αγροφύλακα. Το καθυστερωτή το λέγαμε πέρασε ο γανώσης. Παποράς, λέγαμε αυτόν που είχε παπόρι, καράβι, φορτηγό. Το γιο του Παντοπόλη, στο γιο του Παντοπόλη είχε δοθεί το παρονίμιο Μπακάλιες. Εκτός Τσακωνιάς έχουμε το παρονίμιο Αλμπάνιες, τουρκική λέξη που σημαίνει παταλωτής. Ποικίλης προέλευσης. Στα συμβόλα του 19ου και του 20ου αιώνα συναντάμε επώνυμα συμβαλωμένων συνδεόμενα με τα παρατσούκλα με το διαδευτικό «Ι». Λάτσης ή Μπραχούτης, Λυσίκατος ή Ταλαράς, Σαπουνάκης ή Ζάβαλης, Τσουκάτος ή Φασουλής, για να γίνεται διάκριση λόγω των συνωνυμιών. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε και στα διηγητικά έγγραφα των δύο αυτών αιώνων. Π.χ. Σταύρου ή Γουβιώτης, Πολίτης ή Κυλίτσης. Και στα πρακτικά του Λαϊκού Δικαστηρίου Λεωνιδίου να βρίσκουμε επώνυμα μαζί με τα παρατσούκλια τους. Πύλουρας ή Φουντούκος, Σαράντης ή Αραπάκος, Γανής ή Λύσης, Κοντολέων ή Μπούνης, Σταματίου ή Πόλεμος, Βολεγός ή Μπουρίκης, Σαρής ή Σομουλάς, Μάνος ή Αχλάδος, Γεωργίου ή Αυδελάς, Τσουκάτος ή Κωνσταρίνης. Δύο σαράντιδες που ήξερα ήταν Μελαχρινοί και έτσι ίσως εξηγείται το Αραπάκος. Το παρονίμιο Μπουρίκης ίσως οφείλεται στον υπογράφοντα Μπουρίκη, στο έγγραφο αριθμός πρωτοκόλλου 5-25-45 του Ελλάς, Φρουραρχείου Λεωνιδίου, από το αρχείο του Λαϊκού Δικαστηρίου Λεωνιδίου. Έχουμε παρονίμια από ονομασίες ανέμων. Σορόκος νοτιοανατολικός. Μαΐστρος βορειοδυτικός. Γρέγος βορειοανατολικός. Από τις θρησκείες συναντάμε Ιορδάνης, Ισαΐας ο προφήτης, Ιούδας, Λαρίος από το μοναχός Ιλαρίωνας, Σαλόμης από τη Σαλόμη την κόρη του Ηρώδη που ζήτησε την κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου επί πίνακη, Φλάρος, ιερέα της Καθολικής Εκκλησίας, Μωάμεθ ο προφήτης. Παρονίμια. Κύριε Κορολόγε, έχετε καλύψει το χρόνο. Αυτά συνήθως τα βλέπουμε στα πρακτικά με λεπτομέρειες. Ναι, λίγο σύντομα παρακαλώ. Η ψυχή στην Τσακόνικη λέγεται ψούχα. Το επικοριστικό της ψουχάρι. Ψυχούλα δηλαδή. Από το ψουχάρι ίσως προήλθε το παρονίμιο ψουχάρης, άλλωστε ο έτσι αποκαλούμενος ήταν όσο τον ήξερα ήρεμος. Στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Βασιλείου, που είχε στην κυριολεξία 100 βυθιμάτων στην περίοδο 40-49, καταγράφονται ποικίλα και ενδιαφέροντα παρονίμια. Ενδεικτικά, Σούντας η Σοφός, Σούντας η Σαυλής, Μαρτσούκος η Λουλοβίκος, Μπέμπης η Σούντας η Τουρής, Κούκου η Φερφέρα, Κοπέλα κλπ.
Οι σύζυγοι συνήθως ονοματίζονταν από τα ονόματα των ανδρών, τους, π.χ. Νικολού, Κωστίνα κλπ. Μία μοναχή λεπτοκαμωμένη κοπέλα, τη Ματίνα, την αποκαλούσαν το Ματίνι. Αυτό μου θυμίζει το ουρανιό το Διόκιμο του Παπαδιαμάντη, τα ονόματα των ηρώων του οποίου φαίνονται περίεργα και δεν μπόρεσα να βρω αν είναι κανονικά ονοματεπώνυμα ή παρονύμια. Επίλογος. Πιστεύω ότι η χρήση των παρονυμίων, χαρακτηριστικό μιας περιφερειακής κοινωνίας, δείχνει την ευρηματικότητά της και μάλιστα από μαθητές του δημοτικού σχολείου. Εξυπηρετεί όμως και πρακτικές ανάγκες. Όταν σε έναν τόπο υπάρχουν π.χ. 20 και περισσότερες οικογένειες Μαστοράκη, άλλες τόσες Λαδουδάκη και άλλες τόσες Τσουκάτου, θα πρέπει να τις ξεχωρίζουν. Έτσι προέκυψαν τα παρονύματα των Μαστορακαίων Τσόγκας, Κουνότρακας κλπ., των Λαδουδακαίων Χοντρός, Μπολόνης κλπ., των Τσουκατέων Ρωμαλαίος, Μαντάλας, Κληρονόμος, Βαγγέλης, Οέρμος κλπ. Σε άλλο δημοτικό διαμέρισμα, όπου υπήρχαν πολλές οικογένειες Ζαρόκο, Σταμπουρνάκη και Τρίκουλη, για να τις ξεχωρίζουν προέκυψαν τα παρονύμια Μαντράχαλος, Λούλος, Ζούλης για την πρώτη, Μασαούτης, Αριμάνης, Γεωργούτσος, Τσουσπανής για τη δεύτερη, Αραπάκες, Τελάρας, Φωτιάς και Κοκάλας για την τρίτη. Τελειώνοντας, θεωρώ αναγκαίο να πω, ας είναι αιώνια η μνήμη όσων από Βιωσάνο χρησιμοποίησε τα παρονύμια τους, αφού τους ενόχλησα στην αιώνια γαλήνη τους. Σας ευχαριστώ.